εξαιρετική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία η εκδήλωση Κοπή Βασιλόπιτας Γιορτή των Γραμμάτων στην Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας Θράκης. Στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού της Κέντρου, πλήθος Συμβρίων και φίλων της Ύμβρου παρακολούθησαν την εκδήλωση μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης. Διπλή γιορτή για την κοινότητα των Ιμβρίων της Θεσσαλονίκης, η Κοπή Βασιλόπιτας Γιορτή των Γραμμάτων, που γιορτάζουν κάθε χρόνο την ημέρα των Τρίων Ιεραρχών της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης. Οι Ίμβροι συγκεντρώθηκαν σε εγκαταστάσεις της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης στην Κατοτούμπα σε μια πολύ ζεστή εκδήλωση με ιστορικές και σύγχρονες αναφορές στην Ίμβρο και τις άλλες μόνιμες πατρίδες, χωρίς όμως να κρύψουν και τις ανησυχίες τους για την ένταση που υπάρχει με την Τουρκία. Στην Ίμβρο τα πράγματα για εμάς είναι καλά. Βέβαια, αυτό που θέλω να τονίσω όσον αφορά όταν υπάρχουν εντάσεις στις σχέσεις των δύο χωρών, αυτό επηρεάζει τους φανατικούς ένθεν και κύφιν. Και αυτό δεν είναι καλό. Εμείς θέλουμε ηρεμία. Έχουμε τα σχολεία μας, που έχουμε 54 μαθητές από το νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Έχουμε 600 ανθρώπους εκεί και ανησυχούμε όταν υπάρχουν εντάσεις. Αλλά ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που συνέβη, δεν συνέβη. Όχι. Είμαστε καλά. Παρόντες στην εκδήλωση, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο Δήμος Ζέρβας, αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, που τόνισαν την προσφορά των Ιμβρίων στη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Η παρουσία μας εδώ σήμερα στην Κοπή της Πίτας, μιας τόσο δραστήριας κοινότητας των Ιμβρίων της Θεσσαλονίκης, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Η Ιμβριακή Ένωση και ο Πρόεδρος, ο Παύλος Σταματίδης, με τους συνεργάτες του, έχουν ένα τόσο σημαντικό έργο, όχι μόνο μέσα στην πόλη μας, αλλά και σε άλλες μόνες πατρίδες, στην Ίσο Ύμβρο, με όλες τις δράσεις, με όλες τις ενέργειες που κάνουν, του αξίζουν συγχαρητήρια. Και η παρουσία μας ακριβώς αυτό συμβολίζει, ότι η Θεσσαλονίκη αγκαλιάζει αυτές τις προσπάθειες. Καλή χρονιά σε όλους τους Ύμβριους, σε όλους τους Μικρασιάτες της πόλης μας. Η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας Θράκης δίνει έναν αγώνα, όπως και όλος ο Ελληνισμός, για τα δίκαια και τα δικαιώματά του. Στην προσπάθεια που κάνει και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση είμαστε αρρωγοί. Εύχομαι κάθε ευόδοση των προσπαθειών για τη διατήρηση και την διεκδίκηση και δικαίωση τελικά των δικαιωμάτων του Ελληνισμού. Με μεγάλη συγκίνηση βρίσκομαι εδώ, γιατί εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη με τους Ύμβριους έχουμε μια άλλη σχέση, μια μεγάλη αγάπη και έτσι ζούμε μαζί τους χρόνια και πάντα είμαστε πολύ περήφανοι που βλέπουμε πόσο δυναμικός, δεν θα έλεγα σύλλογος, συνομικός, δυναμική κοινωνία είναι. Εύχομαι και του χρόνου υγεία σε όλους σας και ελπίζουμε η ελληνική κοινωνία να είναι πάντα κοντά τους και το ελληνικό κράτος. Να είστε καλά. Το πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Μητροπολίτης Μιλήτου και ηγούμενος της Αγίας Αναστασίας Φαρμακολήτριας Απόστολος. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με τραγούδια από τη χοροδία της Ένωσης και τους κανταδόρους Σύμβρου.